69 Studio speaking. Τι έγινε, ρε? Έπεσε σε αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικανικά. Σπίκι, σπίκι, σπίκι μου έλεγε. Ας την πλάκα, ρε. Άσε να πάρω εγώ. Φύγε. Speaking. Βασικά να πούμε, υπάρχει κανείς εκεί πέρα που να μιλά ελληνικά? Λέγεται, ακούω. Βασικά να πούμε, εκεί έχετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι? Ναι, τι δίσκο θέλετε να σας βάλουμε? Δεν θέλουμε δίσκο, ρε αγοράκι. Θέλουμε να αλλάξετε συχνότητα, καθότι έχουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό και πέφτετε πάνω μας. It's impossible. Δεν το πιάσα. Λέω, βασικά είναι αδύνατο να αλλάξετε εσείς. Τι? Αδύνατον, λέει, να αλλάξουμε εμείς, λέει. Σωρά. Ναι. Φύγε. Sixty-nine Studio speaking. Αρβανίτικα, ξέρεις. Ποιος είσαι, ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα, γιατί θα έρθουμε εκεί, φιλάρα, να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρφιά. Understand? Άντε πνίξου, ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα μου. Τι έγινε, ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε, ρε? Ναι, ρε. Θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Κράτα με, ρε, πάνω, μη με αφήσεις. Σε κρατά. Έτσι μου έρχεται να πούμε στο τηλέφωνο, να περάσω έτσι από το σύρμα και να πάω και να του χώσω. Α, μια σφαγιά να φύγει. Ναι, ρε. Όχι, ρε, αυτό είναι το τσοχλάνι. Έλα, έλα λοιπόν. Τι έγινε, τι μου είπε ο σταμάτης? Στην Καστέλα μας καβαλάνε. Τι μας καβαλάνε, ρε, τώρα μας είπα να πάμε να πνιγούμε. Μόνο αυτό εμένα με είπε και ρε, θα πω μέσα του, κράτα με ρε εσύ πάνω. Είπα να πάμε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε, κράτα με ρε πάνω, θα τους σκοτώσω. Έχω ένα σχέδιο να εκδικηθούμε. Ρίχτω, ρίχτω. Την Παρασκευή κάνουνε πάρτι, θα πάμε στο πάρτι. Πάρτι? Ναι. Πάρτι. Τι λες, ρε, με είπανε ρε, κράτα με ρε πάνω που θα πας. Κάτσε ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Λέγε. Θα πάμε μερικά που κάνουμε μέσα, θα τους τα διαλύσουμε. Αυτός είσαι. Μπράβο. Τη μούτζα την παίρνω πίσω. Κάτσε μου, αδερφέ, πολύ σπαστικός. Ω, σταματήστε τώρα τα παιδιαρίσματα. Κουσική. Κανένα τηλεφωνηματάκι. Κουσική να με πει εμένα. Το τσογλάνι. Μη φωνάζεις κοντά στο τηλέφωνο. Καλά. Τσογλάνι. Στην ώρα που κίνεται. Πάψε τη βαμβούρα, ντε. Μπέτη. Κάλτα. Τηλέφωνο πάρτο, γιατί εγώ θα το βρίσω. Μπέτη στο 269 λέγεται. Λέγεται λοιπόν. Βασικά να πούμε, υπάρχει εκεί κανένας άντρας για να τον βρίσω, μια και με σένα δεν μπορώ να τσακωθώ. Έραχα τη συλλήθεια. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι? Μαλάκα. Με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι.